Ο θάνατος του Ερμή Θεοχαρόπουλου πριν από 10 ημέρες στα Τζουμέρκα και η αντίστοιχη κατάληξη που είχε η ορειβατική αναρριχητική εξόρμηση για 3 έμπειρους εκπαιδευτές στο Χελμό την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης των αποφάσεων της κυβέρνησης για το μηχανισμό της ορεινής διάσωσης. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των ημερών επίκειται συνάντηση του Πρωθυπουργού με έμπειρους και εξειδικευμένους γνώστες του αντικειμένου της ορεινής διάσωσης, μεταξύ αυτών και ατόμων από τα Γιάννενα, ώστε να τεθεί σε νέα βάση ο μηχανισμός της πολιτείας, για να ανταποκρίνεται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε έκτακτα συμβάντα. Αυτό ζητούν άλλωστε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς πρέπει να γίνονται οι διασώσεις και από ποιους, ώστε να μην χάνεται χρόνος, ούτε όμως να επαφίεται ο απεγκλωβισμός ή η διάσωση ενός ατόμου στη φιλοτιμία κάποιου τρίτου. Ο Ηρακλής Μωυσίδης, διεθνής οδηγός βουνού, στενός φίλος και συνεργάτης με τον πατέρα του Ερμή, Γιάννη Θεοχαρόπουλο, και καλός φίλος με τους 3 εκπαιδευτές που χάθηκαν την Κυριακή, μίλησε στο Ιωάννινα TV για εκείνα που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα, τονίζοντας πως πλέον είναι η ώρα για αποφάσεις και όχι για νέες υποσχέσεις. Η απώλεια της ζωής είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Ξεκινήσαμε τον Ερμή μας, η οικογένειά μας, ο γιος μας, έτσι ο Ερμής, και συνεχίζεται με αυτό το πολύ τραγικό προχτές που συνέβησε με την χιονοστιβάδα με τους 3 φίλους που χάσαμε στο Χελμό. Νομίζω είναι η στιγμή που πρέπει να μιλάμε και να πάρθουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει το κράτος είναι οργανωμένη, ορεινή διάσωση, ούτε ενσωματωμένη, ούτε ενταγμένη σε κάποιο ήδη υπάρχον φορέα. Δεν μπορεί δηλαδή η ΕΜΑΚ ή η πυροσβεστική να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να γίνει κάτι ξεχωριστό, καινούριο, να δοθούν ακόμα και αρκετά χρήματα, δηλαδή πρέπει να επενδύσει το κράτος αυτό στην ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι το πιο βασικό, να επενδύσει το ίδιο το κράτος και να παρέχει μια τέτοια ασφάλεια στους πολίτες, στο να μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θρυνούμε κόσμο στα βουνά, θρυνούμε κόσμο στις θάλασσες, θρυνούμε κόσμο στην άσφαλτο. Θρυνούμε συνέχεια ανθρώπους που χάθηκαν άδικα λόγω αργοπορίας του κράτους σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι συμβαίνει ένα τροχαίο κάπου στην Εγνατία και δεν θα μπορεί να επέμβει γρήγορα ένα ελικόπτερο. Μπορεί να επέμβει γρήγορα ένα ελικόπτερο από το να περιμένει ένα ασθενοφόρο που μπορεί να κάνει 2 και 3 ώρες να φτάσει, ενώ με ένα ελικόπτερο σε 20 λεπτά αυτή η ζωή να έχει μεταφερθεί γρήγορα σε ένα νοσοκομείο. Αυτό έχω δει εγώ στο εξωτερικό πρόσφατα, το είδα φέτος το καλοκαίρι, όπου με ένα τροχαίο προσγειωθήκαν 2 ελικόπτερα στην Εθνική Οδό, πήραν τους τραυματισμένους και αυτοί διακομίστηκαν γρήγορα, πολύ γρήγορα σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, άμεσα βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή εκφράζω τον πατέρα Γιάννη Θεοχαρόπουλο, έτσι, δηλαδή λέω τα λόγια του. Είμαι φορτισμένος και με τα παιδιά που χαθήκανε και με τον Ερμή, με όλη την οικογένειά μου, αυτή την ορειβατική οικογένεια. Εκφράζω τα λόγια του Γιάννη και λέω το εξής. Γρήγορα να γίνει ομάδα διάσωσης, ούτως ώστε να μην χαθεί άλλη ζωή, να μην αργοπορεί το κράτος. Δεν θέλουμε να αργοπορεί. Είμαστε μια κοινωνία που πάμε μπροστά. Ο Πρωθυπουργός μας κάνει πράγματα, κάνει βήματα, το βλέπουμε, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να τα υλοποιήσει. Αρκετές φορές είχε έρθει εδώ και είχε επισκεφθεί και τα μέρη μας. Είχαμε πάει και μαζί σε κάποια σημεία. Πρέπει να νιώθει ασφάλεια ο καθένας μας που πάει και κάνει μια δραστηριότητα, είτε είναι οτιδήποτε, είναι ποδήλατο στη φύση, είναι περπάτημα στη φύση. Ένα τσίμπημα μιας μέλισσας μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Στο παιδί μας που μπορεί να το πιάσει ένα αλλεργικό σοκ, κάτι το οτιδήποτε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως του Ερμή, θα ήθελα να πω ότι η αργοπορία ενός ελικοπτέρου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Έτσι. Δηλαδή παίρνει το σήμα το ελικόπτερο, είναι εκεί ο διασώστης, ο γιατρός, ο υπεύθυνος οδηγός βουνού. Έτσι ξεκινάνε από το, δεν ξέρω, μπορεί να είναι άκτιο, αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Η βάση της αυτής της οργανωμένης διάσωσης σε 15 λεπτά έχει κάνει διακομιδή. Σε 15 λεπτά.